Ελπέ και Gunners έρχονται απόψε αντιμέτωποι για την 14η αγωνιστική της Evolution League. Η πρώτη μονομαχία θα βγάλει νικητές τους γηπεδουχούς. Ελπέ στην επίθεση. Ο Κατζέλης αφήνει στον Καλαρίδη, θα πάρει και πάλι. Προσποιείται, θέλει να περάσει την μπάσα κοντά στην ρακέτα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Καλογιαννίδη, ο οποίος κλείνεται, ψάχνει συμπαίκτη. Θα γίνει το λάθος από τους Gunners. Η πάσα ήταν πιο δυνατή και θα καταλήξει εκτός. Η Ελπέ με ρεκόρ 5-8 κοντρά στους Gunners, οι οποίοι μετρούν 10 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Καραμπέτσος περνάει τώρα κοντά στο καλάθι ο Πατσίκας. Θα πάρει και πάλι από τον Καραμπέτσο. Θέλει να παίξει με πλάτη ο Πατσίκας, βγάζει και πάλι έξω. Η εκτέλεση από τον Καραμπέτσο είναι άστοχη. Το σούτ εύστοχος ο Κατζέλης για το 2-0. Πάνιας παίρνει το σκρίν από τον Καραμπέτσο, έχουμε το φάουλ από τον Προκοπίδη. Δεύτερο ομαδικό τον Ελπέ. Πάνιας θα πάρει το σκρίν, ψάχνει συμπαίκτη, βγάζει έξω τον Πατσίκα. Πατσίκας και πάλι για τον Πάνιας, σταματάει εκείνος, εκτελεί και ευστοχή για το 2-2. Θεάκος, ο Λαρίδης, δεν θα περάσει η πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο από τον Πατσίκα. Ο Πατσίκας θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι υποπίεση 2-4 από τον Πατσίκα. Προκοπίδης, περάσει η πάσα του στον Καλαρίδη, εκείνος αποφεύγει τους αντιπάλους του, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλογιαννίδης σταματάει, εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό, θα καταλήξει το καλάθι η προσπάθειά του. Θεάκος τώρα κρατάει, κοιτάει γύρω του για θέσιμους παίχτες. Η πάσα του είναι κάπως παρακινδυνευμένη, θα περάσει. Θα πάρει το φάουλ χαμηλά από τον Καραμπέτσο ο Προκοπίδης. 2-4 το σκορ, 7 και 10 απομένω ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Θεάκος κρατάει. Σκαρπέλης στο σούτ, εύστοχος για 2. 4-4. Καλογιαννίδης προσποιείται. Πατσίκας τώρα θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Κατζέλη. Θα πάρει τώρα το φάουλ εκείνος. Ναι, το δεύτερο ομαδικό και των Gunners. Δύο έχουν και τα LP. Κρατάει ο Κατζέλης. Πιέζεται, θα πάρει μόνος το σούτ και θα το βάλει. Σημαδεύει σωστά ο Κατζέλης για το 6-4, δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Πάνιας, Πατσίκας, έχουμε βήματα. Λάθος εδώ των φιλοξενούμενων. Η μπαλά επιστρέφει στα χέρια των Ελπέ.
Προκοπίδης θα πάρει και αφήνει στον Θεάκο. Θεάκος βγαίνει για να πάρει ο Σκαρπέλης, θα κάνει και το σούτ. Στο σίδερο θα καταλήξει η προσπάθειά του. Κατεβάζει το rebound ο Ζούρος. Πατσίκας αφήνει στον Καλογιαννίδη. Κοιτάει εκείνος τις κινήσεις των συμπαικτών του. Παρεμβαίνει ο Προκοπίδης. Από τα χέρια τα δικά του καταλήγει εκτός η μπάλα. Επίθεση 9 δευτερολέπτων τώρα για τους Gunners. Θα πάρει ο Πάνιας. Αφήνει δίπλα του μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει κάτι ο Ζούρος. Η πάσα ωστόσο δεν είναι καλή. Εκεί από τα ΕΛΠΕ. Θέλουν να βγουν γρήγορα στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Πάνιας εκτελεί για δύο, θα στοχίσει, μαζεύει το rebound ο Κατζέλης. Προκοπίδης, η μπάλα θα φτάσει στην γωνία, η εκτέλεση για τρεις άστοχη από τον Θεάκο. Επιθετικό rebound για τα ΕΛΠΕ. Με το δεξί θα εκτελέσει ο Γαλαρίδης και θα κάνει το 8-4. Μάνιας. Πάνιας θα δώσει το screen. Οι Gunners έχουν ακόμα 3 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει από κοντά ο Πατσίκας και έχουμε λήξει το χρόνο επίθεσης των φιλοξενούμενων. Κατζέλης θα πάρει το σούτ υποπίεση στο σίδερο. Καλογιαννίδης, Καραμπέτσος θα πάρει το σούτ γρήγορα. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound, αλλά δεν μπορείς εκεί. Ο Ζούρος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Λάθος, ακόμα ένα λάθος από τα ΕΛΠΕ, τα οποία βιάζονται κάπου στις τελευταίες φάσεις τους. Βιάζονται να βγουν μπροστά και πέφτουν σε λάθη. 2 Γιόνις τώρα στο μάτς, όπως και ο Ακουμιανάκης. Πάνιας. Θα γίνει το κλέψιμο, η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Προκοπίδη. Γιάννιμπας, σε οργανωμένη επίθεση στα ΕΛΠΕ. Η πάσα του Γιάννιμπα δεν θα περάσει, ο Γιάννης παρεμβαίνει εκεί προς στιγμή. Έχει δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους, ψάχνει συμπαίκτη ο Καλαρίδης. Καθυστέρησε κάπως, η εκτέλεση για τρεις, το σιδερό από τον Γιάννιμπα. Αδράνησε εκεί για λίγο Καλαρίδης, έψαχνε συμπαίκτη. Ξόδεψε κάποια δευτερόλεπτα. Και έτσι δεν βρήκαν κάτι τα ΕΛΠΕ στην επίθεση. Τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Ο Γιόνης από κοντά θα στοχίσει ο Ακουμιανάκης. Γιάννιμπας περνάει στον Προκοπίδη. Θα να παίξει με πλάτη εκείνος, πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα, θα πάρει το φάουλ. Όχι, έχουμε βήματα, λάθος από τα ΕΛΠΕ. Και 48 ακόμα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το προβάδισμα
είναι για τους γηπεδούχους. Ο Γιόνης πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, βλέπει τον Κοκκινιανάκη, δεν θα βγει συνεργασία αρχικά και θα γίνει και το λάθος συνέχεια. Προποπίδης, 4-2, καθυστέρησαν για λίγο εκεί στην επίθεση τα λεπτά, αλλά θα έρθει το καλάθι από τον Καλαρίδη για το 14. Και επίσης έχουμε το time out από τους Gunners. Και 20 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Gunners είναι στην επίθεση αλλά και στο μείον 6. Με το σκορ στο 14, Κουμιανάκης τώρα θα πάει μόνο στην προσπάθεια. Θα στοχίσει, τα έκανε όλα καλά εκτός από την εκτέλεση. Κατζέλης βρίσκει εκεί τον διάδρομο για τον Καλαρίδη. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Σκαρπέλης. Εύστοχος και στη δεύτερη, 2-2. Κόβει εκεί ο Ακουμιανάκης, θα πάρει την μπάλα, δεν θα την αφήσει στο καλάθι. Τον είδε και ωραία ο συμπαίκτης του, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Ακουμιανάκης. Η μπάλα τώρα στα χέρια του Σκαρπέλη. Καλαρίδης θέλει να πλησιάσει στην αντίπαλη ρακέτα. Βγαίνει άμυνα από τους Gunners. Ακουμιανάκης τρέχει, πάει μόνος του, θα πάρει και το φάουλ από τον Γιάννη Μπα. Σταμάτησε εκεί την γρήγορη επίθεση του Ακουμιανάκη. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά τα ΕΛΠΕ. Έτσι τώρα ο Κουμιανάκης είναι στη γραμμή των βολών. Θα ευστοχίσει την πρώτη, το 15. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή, 12-16. Γιακουμής και Στάθης στο παρκέ τώρα για τα ΕΛΠΕ. Στη θέση των Προκοπίδη και Καλαρίδη. Πιέζει ψηλά εκεί ο παίκτης των Gunners, ο Ραυτόπουλος. Τώρα από τον Γιάννη Μπα. Η πίεση φέρνει αποτέλεσμα για τους Gunners, ενώ έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Γιόνης γυρίζει ωραία, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, επιθετικό rebound, την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ραυτόπουλου. Ο Γιόνης και πάλι θέλει να πλησιάσει, γυρίζει, εκτελεί και θα πάρει τις δύο βολές. Στοχεύουν στον Κογιόνη στις τελευταίες φάσεις οι Gunners. Θέλουν να χρησιμοποιήσει εκεί τη δύναμή του για να πλησιάσουν στο καλάθι, ενώ ο Παπαδόπουλος θα περάσει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Στη γραμμή των βολών ο Κογιόνης. Άστοχος στην πρώτη. Εκτελεί και τη δεύτερη, θα τη βάλει για το 12-17. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Κατζέλης οργανώνει. Βγαίνει πάνω το Κογιόνης, θα γίνει το κλέψιμο εκεί, φέρνει αποτέλεσμα η πίεση του Κογιόνη, ο οποίος τώρα θα αφήσει και την πάρα στο καλάθι
για το 12-9. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τα ΕΛΠΕ. Η προσποίηση πλησιάζει στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ ο Σκαρπέλης. Με 5,2 να απομένουν στο ρολόι για όποια ομάδα θα έχει την κατοχή της την μπάλα στη συνέχεια. Μέσα η πρώτη από τον Σκαρπέλη, 13-9. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. 14-9. Με τις δύο εύστοχες βολές του Σκαρπέλη. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Gunners. Θα πάρει ο Πάνιας. Κατεβάζει, τελειώνει ο χρόνος. Πάνιας θα χάσει λίγο για την μπάλα. Θα του μένει και στα χέρια. Μπερδεύτηκε και για λίγο ο Πάνιας από την φόρα του. Τέλος λοιπόν της πρώτης περίοδου. 14-9 μπροστά τα ΕΛΠΕ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Τους Gunners να βρίσκονται στην επίθεση. 14-9. Σταθερά μπροστά τα ΕΛΠΕ. Εδώ εκτελεί για 3 ο Ακουνιανάκης. Θα μειώσει σε 14-12. Γιάννη Μπας. Τον πιέζει εκεί ο Ραυτόπουλος. Γιάννη Μπας, ψάχνει συμπαίκτη. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κογιόνι, δεν θα ολοκληρωθεί. Η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους. Με επίθεση 14 δευτερολέπτων. Γιακουμής. Πιέζει εκεί ο Ακουμιανάκης, γίνεται δέλα πάνω του. Αλλά έριξε περισσότερο ζούλα από όσο πρέπει. Και έκανε το φαουλ πρωτομαδικό για τους Gunners. Αλαρίδης. Θέλει να ποστάρει. Βγάζει έξω στον Γιαννίμπα. Η εκτέλεση από το πλάι είναι αστοχή από τον Στάθη. Ακουμιανάκης κλείστηκε και από 3, πήρε την προσπάθεια, ήξερε ότι ήταν δύσκολο το έργο του. Καλαρίδης βλέπει τον Στάθη, ο οποίος έκοβε προς τη ρακέτα. Και θα κάνει το 16-12. Ραυτόπουλος εξετάζει τώρα τις επιλογές του. Κογιόνης θα πάρει το φάουλο από τον Γιάννη Μπα, ο οποίος πήγε για βοήθεια εκεί στον Στάθη. Του ξεφεύγει και αδρανή ο Στάθης. Ο Γιάννη Μπα, με συγχωρείτε, του φεύγει ο Ακουμιανάκης, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Ήταν το δεύτερο ομαδικό τον ΕΛΠΕ. Μιανάκη τώρα στη γραμμή των βολών. Θα στοχίσει την πρώτη. Και ακόμα μια προσπάθεια. Θα τη χάσει και αυτή, 0-2 από τον Ακουμιανάκη και ο Στάθης θα καθαρίσει το rebound. Αλλά και θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Λίγο εδώ να χάσει την μπάλα από τα χέρια του Γιάννη Μπας. Πιέζεται από τον Ραυτόπουλο. Απρέτσος, θα γίνει το λάθος τελικά από τα ΕΛΠΕ. Γρήγορα στην επίθεση. Με το δεξί θα βρει στόχο ο Παπαγιώργιου. Για το 16-14. Επιθετικό φάουλ τώρα από τον Γιάννη Μπα. Άπλωσε εκεί το χέρι του αντικανονικά στο Ραυτόπουλο και εκείνος θα πάρει το φάουλ και θα δώσει την κατοχή στην ομάδα του. Θεάκος τώρα και Κατζέλης στο παρκέ για τα ΕΛΠΕ. Οργανώνει τώρα την επίθεση ο Ραυτόπουλος, θα αφήνουν χώρο και χρόνο
Θα πάρει το τρίποντο για να τους τιμωρήσει. Προβάδισμα τώρα για τους Gunners, 16-17 με το τρίποντο του Ραυτόπουλου. Κατζέλης αποφεύγει εκεί τον αντίπαλό του και θα πετύχει το καλάθι ο Κατζέλης για το 18-17. Για τρεις εκτελεί και ο Παπαδόπουλος θα στοχίσει. Τον ακούν γρήγορα στην επίθεση του ΛΠ με τον Κατζέλη, που έχει τον Παπαδόπουλο εκεί, έρχεται και για βοήθεια. Ο συμπαίκτης του Παπαγιώργιου, Θεάκος. Γιακουμής και πάλι ο Θεάκος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τα ΛΠ. Η εκτέλεση για τρεις, αστοχή από τον Καπρέτσο. Ακουμιανάκης ρίχνει τώρα ταχύτητα. Κογιώνης, να δούμε αν θα το πάρει. Επιλέγει να παίξει και πάλι με τον Ακουμιανάκη. Εκείνος θα πάρει χαμηλά το φάουλ, το οποίο θα το κάνει ο Θεάκος. Ήταν το τελευταίο που έχουν να δώσουν τα ΕΛΠΕ. Στο επόμενο θα εκτελούν βολές οι Gunners. Ο Κογιώνης θα πάρει το σούτ στο σίδερο. Την μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια των γηπεδούχων, όπως λέει η διαιτητής. Ακουμιανάκης βρίσκει χώρο στη γωνία, εκτελεί για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ. Βρήκε στο ταμπλό. Ο Κογιώνης τώρα θα κάνει το φάουλ στον Κατζέλη. Τρίτο ομαδικό των Gunners. Τέσσερα θυμίζουμε έχουν τα ΕΛΠΕ. Θεάκος έχει μπροστά του τον Ραυτόπουλο. Προσποιείται, δίνει στον Στάθη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Στάθης. Αυτός έγινε το πέμπτο φάουλ των Gunners. Έτοιμος για την πρώτη, θα στοχίσει. Θα εκτελέσει τώρα για τη δεύτερη, θα τη βάλει μία στις δύο από τον Στάθη για το 19-17. Κογιώνης. Θα πάρει τελικά το σουτόχι. Πάρα και πάλι στον Κογιώνη, από το ύψος των βολών θα ευστοχίσει με το 19-19. Κατζέλης. Καπρέτσος είναι στον Γιακουμή. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τελπέ, Γιακουμής ψάχνει συμπαίκτη. Η μπάλα θα φτάσει στον... Δεν έχει δει το ρολόι, θα εκτελέσει ο Στάθης. Ενώ νωρίτερα ο Θεάκος κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα. Του φώναξε από τον μπάκο ότι τελείωνε ο χρόνος. Ραυτόπουλος τώρα οργανώνει για τους Gunners στην ισοπαλία του παιχνίδι, 19-19. Ραυτόπουλος κάνει την κίνηση προς το αντίπαλο, καλάθι ο Κογιώνης. Τον είδε ο Ραυτόπουλος, του πέρασε και την μπάλα, 19-21. Προβάδισμα για τους Gunners.
η εκτέλεση από την κορυφή δεν είναι καλή από τον Σκαρπέλη. Ακουνιανάκης τώρα θέλει να τρέξει, πάει μόνο στην διπλεπιδίπλα τον Κογιόνι, θα του περάσει την μπάλα και εκείνος θα πάρει το φάουλ. Ακουνιανάκης ανέβασε ταχύτητα και πάλι, είδε την κίνηση του Κογιόνι και εκείνος με τη σειρά του πήρε το φάουλ. Ενώ τώρα ο Καλογιάννης θα περάσει το πάρκε για τους Gunners. Εκτελεί την πρώτη ο Κογιόνης, ευστοχίσει 19-22. Εκτελεί και τη δεύτερη μέσα και αυτή για το 19-23. Καλαρίδης επιστρέφει για τα ΕΛΠΕ στη θέση του Στάθη. Καπρέτσος δεν θα περάσει πάσα, θα γίνει το κλέψιμο από τους Gunners. Από μια ανάγκη θέλει να τρέξει και πάλι, καταφέρει να περάσει στο κέντρο. Θα πάρει και το τρίποδο τώρα και θα το βάλει. Εκτελεί ο Ακουνιανάκης για το 19-26. Καπρέτσος ψάχνει εκεί συμπαίκτη, βρίσκει τον Προκοπίδη. Θα γίνει το κόψιμο εκεί από τον Ακουνιανάκη, τρομερή άμυνα από τον παίκτη των Gunners και συνέχεια θα πάρει το φάουλ. Δραστήριο σε επίθεση και άμυνα ο παίκτης των Gunners. Ενώ τώρα έχουμε, όχι, ναι, έχουμε τελικά το time out. Άστοχος την πρώτη ο Κουμιανάκης. Και στη συνέχεια το καλάθι από τον Ακουμιανάκη. Ο Καντέλης από κοντά θα πάρει το φάουλο ο Καλαρίδης. Έφτασε εκεί μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Και ο Ακουμιανάκης τον έκοψε την κανονικά και θα τον στείλει στη γραμμή των Βολών. Ίσως είναι νέα οι Gunners. Δεν θα πέσει τώρα η διαφορά. Ας το έχει και η δεύτερη, 0-2. Από τον Καλαρίδη. Βγαίνει και παίρνει ο Κουμιανάκης. Πάει μόνο στη φάση με τα αριστερό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Συνεχίζει ζεστός ο Κουμιανάκης για το 19-30. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα, όχι αντικανονικό. Αντικανονικά πίεσε και τον αντίπαλο του Κουμιανάκης. Θα καθίσει τώρα στον πάγκο Καραμπέτσος και Ζούρος. Θα περάσει το παιχνίδι για τους Gunners. Έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά και των δύο ομάδων. Στην εκτέλεση της βολής ο Κατζέλης, ο οποίος θα βάλει την πρώτη, 20-30. Στόχος και στη δεύτερη για το 21-30. Ραυτόπουλος θέλει να βάλει σώμα εκεί ο Φίφης, αλλά έχουμε παράβαση.
Τα 9 ώρα θα μπει για τους Gunners. Ραυτόπουλος θα καθίσει στον πάγκο. 2 και 18 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο συν 9 οι Gunners, οι οποίοι έχουν χτίσει αυτή την διαφορά. Κατζέλης θα πάρει και πάλι χέρι με χέρι. Εκτέλεση για 3 εύστοχοι. 24-30 μειώνουν τα ΕΛΠΕ. Καραμπέτσος θα πάρει ο Καλογιαννίδης. Προσπερνάει εκεί τον αντίπαλό του, του ξεφεύγει, θα στα εκτελέσει ο Καλογιαννίδης για το 24-32. Σκαρπέλης βάλα έξω στον Κατζέλη. Κατζέλης πάει και δεύτερος παίκτης πάνω του, τον πιέζει ο αντιπαλός του, εκτέλεση για 3 στη λήξη του χρόνου. Έχουμε το φάουλ επάνω στον Καλαρίδη από τον Φίφη, αν βλέπω καλά. Έτσι τώρα ο Καλαρίδης θα πάει στη γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Με το 26-32. Καραμπέτσος. Καλογιαννίδης θα περάσει κοντά τώρα στη ρακέτα και θα έρθει το καλάθι από τον Ζούρο για το 26-34. Άρα, 48 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κατζέλης μπερδεύεται εκεί, δεν θα γίνει το κλέψιμο, η μπάλα είναι για τους Gunners. Δεν κατάφερα να ολοκληρώσουν εκεί για, τους, για τα ΕΛΠΕ, με συγχωρείτε, όχι για τους Gunners. Δεν κατάφερα να ολοκληρώσουν το κλέψιμο οι φιλοξενούμενοι. Δευτερόλεπτα ακόμα για τα ΕΛΠΕ, πρέπει να εκτελέσουν εδώ στη λήξη του χρόνου, υποπίεση στο σουτ και θα πάρει το φαουλ από τον Φίφη ο Σκαρπέλης. Κοίταξε το ρολόι, εκτέλεσε γρήγορα και ο αντίπαλος του το έκανε το φαουλ για 2, νομίζω ήταν το σουτ. Έτσι έχει ευκαιρία για 2 βολές ο Σκαρπέλης. Εύστοχος στην πρώτη. 27-34. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Ωστόσο έχουμε επανάληψη καθώς ο Φίφης βιάστηκε να μπει στο ζωγραφιστό. Σε 8-34 από την δεύτερη έστοχη βόλη του Σκαρπέλη. Στους 6 διαφορά. Πάνιας θα πάρει το σουτ, θα το βάλει ο Πάνιας. Δίνει λύση για το 28-36. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τα ΕΛΠΕ. Πάει γρήγορα στην επίθεση και καλά κάνει ο Σκαρπέλης. Ενώ θα γίνει και το λάθος από τους Gunners. 6 δευτερόλεπτα και πάλι για τους γηπεδούχους. Ζητάει και παίρνει ο Προκοπίδης, θα πάρει και το σουτ, θα στοχίσει. Η μπάλα στα χέρια του Πάνια, τελειώνει και ο χρόνος. Ο Πάνιας θα πάρει το φάουλ. Ο Σκαρπέλης είναι εκείνος που έκανε την παράβαση σε νεκρό χρόνο έτσι. Ο
Έστω που στην βόλη ο Πάνιεφ. Εύστοχος και στη δεύτερη, για το 30-38. Στη μία, εύστοχος, με συγχωρείτε, 30-37, αυτό είναι και το σκορ της δεύτερης περίοδου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε με τον Θεάκο να οργάνωνε αυτή την πρώτη επίθεση των ΕΛΠΕ. Καλαρίδης προσποίησε από τον Προκοπίδη. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τα ΕΛΠΕ. Προκοπίδης θα πάει μόνο στη φάση, θα στοχίσει. Πάνιας Καραμπέτσος. Ο Ζούρος ήθελε να βρει τον Κογιόνι. Θα γίνει το κλέψιμο και το φάουλ συνέχεια από τον Πάνια. Πρώτο ομαδικό, νωρίς για τους Gunners. Θεακός προσποιείται ο Σκαρπέλης, θα πάρει και το σουτ, θα το βάλει. Γιόνις εκτελεί για 2, θα στοχίσει, παλεύει και για το rebound ο Ζούρος. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των ΕΛΠΕ. Θεάκος κρατάει, αφήσει στον Σκαρπέλη. Ψάχνει επιλογές εκείνος και πάλι ο Θεάκος είναι μπροστά τον Πάνια. Τώρα θα παίξει με πλάτο Καλαρίδης απέναντι στον Κογιόνι, θα τον κερδίσει για το 34-37. Στους 3 πλέον η διαφορά. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο τώρα τα ΕΛΠΕ. Μπαλά στον Πάνια. Δίνει το σκρίνο ο Κογιόνης. Πάνια σταματάει, εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Το rebound στα χέρια του Ζούρου. Ο Κογιόνης τώρα από τα δεξιά, εύστοχος. 34-39. Πιέζει και ο Καραμπέτσος τον Κατζέλη, θα του κάνει το φάουλ, άπλωσε το χέρι του ο Καραμπέτσος και χρεώθηκε με το φάουλ, δεύτερο ομαδικό των Gunners. Κατζέλης θέλει να περάσει την πάσα κοντά στη ρακέτα, έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Καλαρίδη. Έσπρωξε εκεί τον αντίπαλό του για να πάρει θέση κοντά στο αντίπαλο καλάθι. Πανιάς, πιέζουν 2. Θα περάσει το κέντρο τώρα οι Gunners. Δεν θα περάσει η πάσα του Καραμπέτσου, θα κάνει το κλέψιμο ο Καλαρίδης. Και η μπάλα είναι για τους Gunners. Κατεσάρι για τους φιλοξενούμενους. Πάνιας αμαρκάριστος εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Παλεύουν εκεί, μπερδεύονται τα ΕΛΠΕ. Κατέβαζουν τελικά, καθάριζουν το rebound. Ωστόσο η πάσα είναι και πάλι βιαστική. Κλέψιμο για τους Gunners. Πάνιας Καραμπέτσος στον Κογιόνι. Παράβαση 3 δευτερολέπτων σύμφωνα με τον διαιτητή. Δεν εκμεταλλεύτηκαν εδώ την ευκαιρία τους Gunners και δεν καταφέρει να πάρουν κάτι από τη συγκεκριμένη φάση. Κατζέλης εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Θα δεν πάει το rebound το Πατσίκας. Πατσίκας θα πάει μόνο σου την φάση. Πήρε την πάσα από τον Καραμπέτσο
και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ το οποίο θα τον οδηγεί στη γραμμή των βολών. Είναι το δεύτερο ομαδικό των ΕΛΠΕ. Δύο έχουμε μέχρι στιγμής και οι Gunners. Εύτοχο στην πρώτη ο Πατσίκας. 34-40. Εκτελεί και τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 34-41. Στο συν 7. Οι Gunners. Θεακός μπροστά του τον Πάνια. Έρχεται εκεί γρήγορα ο Καραμπέτσος με αυτοθυσία. Θα βάλει στόπ στην πάσα, η μπάλα παραμένει στα χέρια των ΕΛΠΕ. Προκοπίδης θα πάει αντίθετα από το screen και γίνεται το κλέψιμο από τον Καραμπέτσο, ο οποίος έχει ανοιχτό γήπεδο και νομίζω θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 34-43 και αναγκάζει τους τα ΕΛΠΕ να καλέσουν time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, στο συν 9 και πάλι Gunners. Και έτσι ο Πάνιας θα πάρει το φάουλ ο Θεάκος. Αλλαγές τώρα για τελπέ. Καινούργια τετράδα. Γιαννίμπας, Στάθης, Διακουμής και ο Καπρέτσος στο παρκέ τώρα για τους, για τους γηπεδούχους. Μόνο ο Καντζέλης έμεινε στο παρκέ από την προηγούμενη πεντάδα, ο οποίος τώρα θα πιεστεί από τον Κογιόνι. Έχει δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Καντζέλης περνάει την πρώτη επίθεση, την πρώτη πίεση, με συγχωρείτε, και θα πετύχει το καλάθι. 36-43 από τον Καντζέλη. Κάνει το χατήρι τελικά η μπάλα του Καραμπέτσου για το 36-45. Βρίσκουν λύσεις οι Gunners. Εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Διακουμή. Πάνιας στα δεξιά τώρα. Θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου ο Πατσίκας για το 36-47. Σε διψήφιο η διαφορά στο συν 11, οι Gunners ξεφεύγουν σιγά σιγά. Πρέπει να βρουν λύση στην άμυνα του στα ΕΛΠΕ αν θέλουν να πλησιάσουν στο σκορ. Η εκτέλεση άστοχη από τον Καπρέτσο. Γρήγορα στην επίθεση και πάλι οι Gunners. Ο Πάνιας βλέπει τον Καραμπέτσο, εκείνος δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Φάουλ τώρα στον Καντζέλη από τον Πατσίκα. Ραυτόπουλος τώρα θα επιστρέψει στο παρκέ. Διακουμής θα πάρει το τρίποντο στο σιδερό. Θα πάρει ωστόσο Αδράνης εκεί η άμυνα των Gunners και θα έρθει το καλάθι συνέχεια από τον Καπρέτσο. Παίρνει αρχικά αποτέλεσμα για τα ΕΛΠΕ. Η μπάλα παραμένει στους Gunners. 38-47 το σκορ. Στους 9 η διαφορά. Ο Γιόνης θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. Βρίσκει στο χώρο ο Γιόνης. 38-49. Διακουμής, Γιαννίμπας, θα πάρει το σουτ, θα κατάληξει το σίδερο, προσπάθειά του, Πάνιας, μια μεγάλη πάσα, δεν θα περάσει από τον Γιαννίμπα. Διακουμής,
ζητάει και παίρνει ο Στάθης. Ωστόσο έγινε το φάουλ εκεί από τον Ραυτόπουλο. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά των Gunners. Και έτσι όχι, ο Στάθης πρέπει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Έτσι θα καθίσει στον πάγκο. Στη θέση που θα περάσει ο Καλαρίδης, ο οποίος θα πάει τώρα στη γραμμή των Βόλων. Μέσα η πρώτη. Αστόχος στη δεύτερη. 39-49. Το σκορ στους 10 διαφορά. Ραυτόπουλος αποφασίζει να πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound και καλάθι και φάουλ από τον Πατσίκα. Πήδηξε ψηλότερα από όλους. Γράπωσε το rebound, πέτυχε το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Έξω η βόλη, το 39-51 παραμένει. Κατζέλης, Γιακουμής εκτελεί για 3 από τη γωνία, είναι λίγο πιο δυνατό το σούτ του. Πανιάς ψάχνει συμπαίκτη, βλέπει τον Πατσίκα, θα πάει μόνος του εκείνος, θα στοχίσει. Καραμπέτσος ψάχνει επιλογές, περνάει στον Κογιόνι, εκείνος σηκώνεται, εκτελεί για 2, δεν είναι καλό το σούτ. Πιο δυνατή πάσα εδώ του Γιάννηπα, δεν θα φτάσει ποτέ στον Καλαρίδη. Δύο, 24 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το προβάδισμα είναι για τους Gunners, οι οποίοι προηγούνται 39-51. Εδώ είναι κακή η πάσα του Ραυτόπουλου, θα γίνει το κλέψιμο και από κοντά θα πάρει το φάουλ ο Γιάννηπας. Φθήνω λάθος εδώ από τους Gunners, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να περάσουν στο κέντρο. Χάρισαν την μπάλα στους αντιπάλους και έτσι ο Γιάννηπας βρίσκεται ήδη στην γραμμή των βολών. Ένα στόχο στην πρώτη. Αστόχος και στη δεύτερη, 0 στις 2. Δεν παίρνουν κάτι από εδώ τα ΕΛΠΕ. Μιαννάκης από τα αριστερά, θα εκτέλεσει. 39-53. Από τον αρκετά δραστήριο και σήμερα Κουμιαννάκη. Καλαρίδης, θα εκτέλεσει από κοντά για το 41-53. Πάνιας Ραυτόπουλος, ζητάει ο Κογιόνης, προσποιείται, ξεφεύγει ωραία, αλλά θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια από τον Καπρέτσο. Όχι, με συγχωρείτε, ο Γκατζέλης ήταν. Παπαγεώργιου τώρα στη θέση του Πάνια για τους Gunners, ενώ αλλαγή έχουμε και για, και για τα ΕΛΠΕ. Κυπρέος θα πάρει τη θέση του Καπρέτσου. Ο Γιόνης εύστοχος στην πρώτη. Τέλει τώρα τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 41-55. Στο σύν 14 πλέον οι Gunners, με 27 να απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν χτίσει μια διαφορά ασφαλείας εδώ οι φιλοξενούμενοι. Τοκοπίδης. Κοπίδης κρατάει, θέλει να πάει μόνος του, εκτός ισορροπίας θα στοχίσει. Από μια Νάκη θα πάρει το rebound. Φάουλ από τον Κυπρέο. Νομίζω πρέπει να ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Ναι, ήταν το τελευταίο, 5 ομαδικά για τα ΕΛΠΕ. Και έτσι ο Ακουμιανάκης θα εκτελέσει δύο βολές. Αστόχος στην πρώτη.
Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα την βάλει. 41-56. Σκαρπέλης τώρα στη θέση του Κατζελή για τους γηπεδούχους. Πιέζει ο Παπαγεωργίου τον Γιάννιμπα. Κυπρέος εκτελεί από τη γωνία. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Πάει ο Σκαρπέλης τελικά στην επαναφορά. Δεν περνάει πάσα το αρχικά. Καλαρίδης καταφέρει να συγκρατήσει. Γιάννιμπας εκτελεί για τρεις. Κοντό το σούτου, αδυναμό. Θα κατάληξει εκτός γραμμής. 40 δευτερόλεπτα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Μιαννάκης αποφασίζει να εκτελέσει τον αέρα. Η μπάλα θα κατάληξει τον Παπαγιώργιου. Ζητάει και παίρνει ο Ραυτόπουλος. Έχει λίγο χώρο, προσποιείται, πάει πάνω το Κυπρέος. Η εκτέλεση για δύο, άστοχη. Η μπάλα είναι για τα ΕΛΠΕ. 20 δευτερόλεπτα τώρα, όλα στη διάθεση των ΕΛΠΕ για να εκδηλώσουν αυτή την τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Γιάννιμπας, 9 δευτερόλεπτα ακόμα, Κυπρέος περνάει πάσα κοντά, η εκτέλεση δεν είναι καλή. Καταφέρνουν να καθαρίσουν το rebound οι Gunners. Το shoot πίσω από το κέντρο, δεν θα βρει στόχο. Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου, 41-56, οι Gunners προηγούνται. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο. Με τους Gunners να βρίσκονται στην επίθεση. Οι Gunners οι οποίοι βρίσκονται στο συν 15. Ακόμη μια ανάγκη τώρα από κοντά θα εκτελέσει. 41-58. Ξεφεύγει και ο Σκαρπέλης, θα πάρει το shooter ball. Μαζεύει το rebound του Παπαγιωργίου. Ραυτόπουλος πιέζουν ψηλά τα ΕΛΠΕ. Ακουμιανάκης εκτελεί για τρεις υποπίεση, δεν θα το βάλει. Σκαρπέλης κατεβάζει. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Προκοπίδης, αν βλέπω καλά, ναι, ο Προκοπίδης είναι αυτός στον οποίο έγινε το φάουλ. Σκαρπέλης. Γιάννιμπας θα πάρει το τρίποντο. Θα πάρει και το φάουλ. Τρεις βολές για τον Γιάννιμπα. Καθώς ο Παπαγιώργιου πήγε κάπως άτσαλα πάνω του. Μάλιστα αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Παπαγιώργιου. Εύστοχος την πρώτη ο Γιάννιμπας. Εύστοχος και στη δεύτερη. 43-58 και έχει ακόμα μια προσπάθεια ο παίχτης των ΕΛΠΕ. Θα βάλει και αυτή τη 3 στις 3. Αλλά θα σώσει ο Γιάννιμπας για το 44-58. Στη θέση του τώρα ο Θεάκος. Και πάλι πίεση ψηλά από τους γηπεδούχους. Κλείνεται εκεί για λίγο από μια ανάγκη, θα κάνει και το φάουλ, θα κάνει και το λάθος, με συγχωρείτε. Αποφέρει καρπούς η πίεση των ΕΛΠΕ. Κατζέλης στη θέση του Κυπρέου. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει ο Κατζέλης. Ραυτόπουλος. Πόδι τώρα από τον Προκοπίδη. Παπαγεωργίου. Ραυτόπουλος.
Και πάλι μπαλά στον Ραυτόπουλο, ο οποίος θα κάνει βήματα. Λάθος των Gunners. Ευκαιρία των Ελπέ να ρίξουν κάπως την διαφορά. Θα πρέπει να κάνουν κάτι άμεσα αν θέλουν να ελπίσουν σε κάτι στο σημερινό παιχνίδι οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 14. Καλαρίδης βγαίνει και παίρνει ο Κατζέλης. Η εκτέλεση από το πλάι άστοχη του Σκαρπέλη. Το φάουλ τώρα από τον Προκοπίδη, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Πρώτο μαδικό τον Ελπέ. Για εκτέλεση άστοχη από τον Καλογιαννίδη. Είχε το χώρο εκείνος αλλά δεν εκτελέσει σωστά. Κατζέλης. Κατζέλης υποπίεση. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μαχή εκεί για το rebound. Η μπάλα είναι για τους Gunners, καθώς το σώμα του Σκαρπέλη ακούμπησε εκτός γραμμής. Και πάλι πίεση ψηλά από τους γηπεδούχους. Ακουμιανάκης θα κάνει βήματα. Λάθος και πάλι από τους Gunners. Χαρίζουν την κατοχή στους αντιπάλους. Ραυτόπουλος πάνω στον Θεάκο. Τον πιέζει εκεί, ψάχνει συμπαίκτη εκείνος. Αφήνει στον Σκαρπέλη. Καλαρίδης. Γυρίζει, αποφεύγει ωραία την πίεση, δεν θα εκτελέσει σωστά. Θα πάρει το φάουλ συνέχεια. Από ποιον? Από τον Παπαγεωργίου. Πρέπει να είναι το τέταρτο φάουλ του Παπαγεωργίου, ο οποίος λογικά θα καθίσει τον πάγκο τώρα. Βλέπουμε ετοιμάζεται ο Πατσίκας. Και αυτό θα γίνει. Ο Πατσίκας στη θέση του Παπαγεωργίου. Για τους Gunners. 6:50 ακόμα για το φινάλε. Καλαρίδης βγάζει έξω. Θα πάρει και πάλι. Δυσκολεύεται εκεί για λίγο. Η εκτέλεση για τρεις. Αμαρκάριστος ήταν ο Θεάκος, αλλά αστόχησε. Πιέζει τώρα εκεί, θα κάνει και το φάουλ στον Κουμιανάκη. Ραυτόπουλος. Καλογιαννίδης και πάλι για το Ραυτόπουλο. Πατσίκας αφήνει στην γωνία, η εκτέλεση για τρεις. Άστοχος ο Ακουμιανάκης. Καλαρίδης. Θεάκος τώρα αφήνει στον Σκαρπέλη. Θα πάρει το δίποντο εκείνος και θα το βάλει. 46-58. Πάνω την πίεση οι Gunners, θα φτάσουν μέχρι την αντίπαλη ρακέτα και θα έρθει και το καλάθι από τον Παπαδόπουλο. 46-60. Με το δεξί δεν θα εκτελέσει σωστά ο Προκοπίδης, επιθετικό rebound. Καλαρίδης, ούτε αυτός θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Συνέχεια θα του κάνει το φάουλ ο Πατσίκας. Ήταν το τέταρτο μαδικό αυτό των Gunners. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αλλαγές τώρα για τα Ελπέ. Καλαρίδης από κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 48-60. Σπάνε και πάλι την πίεση οι Gunners. Ακουμιανάκης αφήνει στον Πατσίκα και εκείνος από κοντά θα κάνει το 48-62.
Καλαρίδης θέλει και πάλι να πλησιάσει. Ωραία τάπα εκεί από τον Κουνιανάκη. Τρομερή άμυνα από τον παίχτη των Gunners. Είδε και την σκέψη του Καλαρίδη, την διάβασε και τον έκοψε συνέχεια. Καλαρίδης δεν θα καταφέρει να υποδεχτεί την μπάλα τώρα. Ο Κουνιανάκης έχει φτάσει ήδη στο αντίπαλο καλάθι. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, θα καταλήξει εκτός. Τώρα μπουν γρήγορα στην επίθεση τα ΕΛΠΕ. Για Κουμής θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Παπαδόπουλος και αφήνει στο Ράφτοπουλο. Θα ρίχνει τώρα σιγά σιγά το ρυθμό οι Gunners. Ενώ θα πάρει και το φαουλ ο Ράφτοπουλος, είναι το τέταρτο νομίζω τον... όχι το τρίτο, τον ΕΛΠΕ. Τώρα θα γίνει το τέταρτο φαουλ των γηπεδούχων και πάλι στον Ραυτόπουλο. Καραμπέτσος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound εκεί από τον Πατσίκα. Ανανέωνει την κατοχή για την ομάδα του, Ακουνιανάκης θα να πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Διακουμή και την ευκαιρία για δύο πόντους από την γραμμή των Βόλων. Με 3.50 να απομένουν και το σκορ στο 48-62. Έτοιμος για την πρώτη, θα τη χάσει. Χάσει για τη δεύτερη, 0-2 από τον Κουμιανάκη. Βάλα φτάνει στον Καπρέτσο. Θεάκος πιέζεται εκεί από τον Ραυτόπουλο και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή, ο Θεάκος έσπρωξε αντικανονικά εκεί τον αντίπαλό του. Και θα καθίσει στον πάγκο στη θέση του ο Γιάννη Μπάς. Πατσίκας έχει μπροστά τον Καλαρίδη, θα φύγει μπάλα από τα χέρια του Πατσίκα. Δεν του βγήκε και η κίνηση να γυρίσει. Για Κουμής τώρα κατεβάζει για τα ΕΛΠΕ. Υπό την πίεση του Κουμιανάκη. Παρεμβαίνει εκεί ο Καραμπέτσος, θα κάνει και το κλέψιμο, δύο μέναν τώρα. Πάσα ωραία του Καραμπέτσου, βρίσκει εκεί τον Πατσίκα και αυτός από κοντά θα κάνει το 48-64. Με 2.55 να απομένουν τα πράγματα. Έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα όσα κατόρθωτα για τα ΕΛΠΕ. Βρίσκονται στο μείον 16 στη βολή του, στη γραμμή των βολών τώρα. Ο Γιάννη Μπας θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη με το 49-64. Καραμπέτσος θα παίξουν λίγο και με το χρόνο οι Gunners. Τελείω ο Καραμπέτσος για 2, 49-66. Για Κουμής θέλησε να πάει μόνος του, ο Κουμιανέκης του έκανε το φάουλ και του έκοψε τη φόρα. Στη θέση του ο Παπαγεωργίου τώρα. Ενώ ο Διακουμής θα πάει στις βολές. Ευστόχο στην πρώτη. Ευστόχο και στη δεύτερη. Για το 51-66. Στους 15 διαφορά. 2-25 για το τέλος.
Οι Gunners είναι πολύ κοντά στην νίκη. Και το φάουλ τώρα από τον Γιαννίμπα. Ανάβουν κάπως τα αίματα εκεί. Με τον Ραυτόπουλο ο οποίος αντέδρασε. Εδώ κάπως τώρα ανάβουν τα αίματα. Βγήκε και ένας παίχτης τον Ελπέ στο παρκέ. Χαλάει τώρα λίγο το παιχνίδι. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Δύο βολές για τον... Μια τεχνική ποινή για τον Καραμπέτσου. Και μια τεχνική ποινή στον Πάγκο τον Ελπέ. Γραμμή των βολών. Ο Ραυτόπουλος εύστοχος στην πρώτη για το 51-67. Θα βάλει και τη δεύτερη, 2 στις 2 από τον Ραυτόπουλο. Θα πάει τη διαφορά στο σύν 17. Αγκαλιά με την νίκη Gunners. Σκαρπέλης δεν θα περάσει η πάσα του καθώς παρεμβαίνει και ο Παπαγιώργιου. Και μπάλα από τα χέρια του διακούμε σύμφωνα με τους διαιτητές. Καταλήξει εκτός. Ραυτόπουλος πάει μόνος στη φάση με τα αριστερό, δεν θα καταφέρει να τελειώσει με επιτυχία. Γιακουμής τώρα κατεβάζει, περνάει ωραία τον πρώτο αντίπαλο. Προσποίηση και το καλάθι στη συνέχεια από τον Καπρέτσο. Παγιοργίου προσποιεί τον Φίφης. Θα γίνει το κλέψιμο. Το φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα και στην προσπάθεια του Καπρέτσου να δώσει την πάσα. Ο Ραυτόπουλος του έκανε το φάουλ και θα τον στείλει στη γραμμή των βολών. 1:28 ακόμα για το τέλος. Άστοχο στην πρώτη. Εύστοχο στη δεύτερη. 54-68. Ραυτόπουλος κλείνεται και στη γωνία, ψάχνει βοήθεια. Θα του κάνει το φάουλ ο Γιάννιμπας. Τώρα ο Ραυτόπουλος θα πάει στις βόλες. Εύστοχος στην πρώτη. 54-69. Θα βάλει και τη δεύτερη. 54-70. Δεν θα περάσει πάσα, θα γίνει το κλέψιμο από τον Πατσίκα. Παπαγεωργίου τώρα, πάει από τα δεξιά, θα στοχίσει, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Φουφή.
94-72. Τα πράγματα έχουν κρυθεί πλέον. Οι Gunners είναι 43 δευτερόλεπτα μακριά από την 10η νίκη τους. Κυπρέος θα πάρει το σουτ για 3, θα στοχίσει. Ραυτόπουλος, να πλησιάζουμε στο τέλος. Ραυτόπουλος κοιτάει και το ρολόι, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Gunners, δεν θα κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Τα ΕΛΠΕ θα γνωρίσουν την ένατη νίκη, την ένατη ήττα τους. Έτσι θα πέσουν στο 5-9. Από την άλλη οι Gunners θα φτάσουν στην 11η νίκη και έτσι το ρεκόρ θα πάει στο 11-2. Τέλος λοιπόν, 54-72, οι Gunners θα επικρατήσουν τον ΕΛΠΕ.